στην Ελλάδα που μίλησαν οι πρωταγωνιστές έχει πολύ βαθύτερη διάσταση. Πριν από 15 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε το ανώτατο όριο του δημοσίου χρέους να είναι 60%. Δεν υπάρχει ούτε μία χώρα ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να έχει αυτό το όριο. Δεύτερον, η Αγγλία, η οποία δεν συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στο όριο, είναι δημοψήφισμα. Στην Ευρωζώνη συμμετέχει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Επειδή δεν συμμετέχει στην Ευρωζώνη, έχει περιθωριοποιηθεί τόσο που το 2017 πάμε για δημοψήφισμα με ερώτημα εάν θα μείνει ή θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι πια από την Ευρωζώνη. Τρίτο ζήτημα. Η Δανία που έκανε 3 δημοψηφίσματα πάει καλά. Τρίτο ζήτημα. Έχουμε στη Γαλλία. Την περασμένη Κυριακή, 23 του Νοέμβρη, η Frankfurter Allgemeine Zeitung, η οποία είναι η εφημερίδα της οικονομικής και πολιτικής ελίτ της Γερμανίας, είχε ένα κύριο άρθρο. Madame la Présidente Marie Le Pen. Κυρία Πρόεδρος Marie Le Pen. Το άρθρο ολόκληρο είναι η συμφιλίωση και η προετοιμασία της ελίτ της Γερμανίας, δεν μιλάμε για λαϊκή εφημερίδα, για Bild Zeitung, με την ιδέα ότι η Marine Le Pen θα εκφράσει το κύμα της αλλαγής. 5 μέρες αργότερα, πότε δεν σύγχρονοι φασίστες στο μεγάλο Φιγκαρό, κεφάλαιο. Στο Φιγκαρό, στην εφημερίδα της γαλλικής ελίτ, πλέον, έχουμε συνέντευξη της Marine Le Pen. Το Φιγκαρό τον έχει ο Ντασό, ο οποίος είναι ένας από τους πλουσιότερους Γάλλους επιχειρηματίες, αυτός που βγάζει τα αεροπλάνα Μιράζ. Για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας. Ο οποίος δεν είναι σε κρίση ο ίδιος. Τι λέει η Marine Le Pen. Εάν εκλεγώ πρόεδρος της Γαλλίας, το 2017 είναι οι προεδρικές εκλογές, θα αναλάβω την υποχρέωση ενώπιον των Γάλλων να οργανώσω μέσα σε 6 μήνες ένα δημοψήφισμα για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για έξοδο της Γαλλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει η Le Pen, η οποία απλώς θυμίζω ότι βγήκε πρώτο το κόμμα της στις ευρωεκλογές και προηγείται στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή και για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας. Η γνώμη μου είναι ότι είμαστε μπροστά σε παραμονές πολύ μεγάλων αναστατώσεων σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας διαφεύγει και σωστά μας διαφεύγει, γιατί έχουμε τον πόνο μας, τη δυστυχία μας, τη μιζέρια μας. Όμως πάμε τώρα σε μία κατάσταση όπου δεν παρέχουν δυνατότητες λύσης στο μυαλό των ανθρώπων τα κόμματα του κεντρικού πολιτικού φάσματος και εμφανίζεται η ακροδεξιά να διεκδικεί ακόμα και στη Γαλλία. Ξέρετε, χωρίς τη Γαλλία δεν υπάρχει ούτε ευρώ ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι φυσικά δεύτερη φορά που γίνεται αυτό. Στη Γαλλία είναι δεύτερη φορά, έτσι. Έτσι. Εσείς τα παρακολουθείτε καλύτερα από μένα. Είναι δεύτερη φορά αυτό. Ναι. Λοιπόν, έχουμε. Γίνεται με τον πατέρα, Le Pen. Μία κατάσταση η οποία είναι. Ο κόσμος μας αλλάζει. Αλλάζει. Βλέπετε ότι πέρα από τις αδυναμίες που μπορεί να διαπιστώσει κανείς στην Ελλάδα και να συζητήσει. Να διευκρινίσουμε προς τα που αλλάζει. Φυσικά. Διότι το αλλάζει είναι εξ ορισμού κάτι και θετικό. Αλλάζει προς τα χειρότερα. Αλλάζει χειρότερα λοιπόν ο κόσμος. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σωστή η παρατήρηση. Πού είναι η καπιταλιστική ένωση, δεν θα πούμε ότι είναι ένωση λαών. Δηλαδή αποκλείεται να αλλάζει προς το καλύτερα. Η νίκη της αριστεράς στην Ελλάδα δεν θα είναι μια καλύτερη. Με κόψατε, κύριε Μιλιέ, ακριβώς αυτό που πήγα να πω. Η Ελλάδα έχει το μοναδικό πλεονέκτημα να παρέχει και τη δυνατότητα μιας αριστερής απάντησης σε αυτή την κρίση. Στην Ελλάδα υπάρχουν και κόμματα όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, το οποίο βάζει επιτάπητος το ζήτημα και βαθύτερα του τι φταίει. Δεν λέω αν έχει δίκιο, δεν προσπαθώ να σας περάσω την ιδέα αν έχει δίκιο ή δεν έχει.
Η ουσία είναι ότι εδώ στη χώρα μας γίνεται. Έχουμε ένα αριστερό κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι εν αναμονή της εξουσίας. Έχουμε ένα κομμουνιστικό κόμμα το οποίο λέει έξω από την Ευρώπη, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από το ευρώ, γιατί αυτές είναι οι αιτίες της κρίσης. Και επιπλέον... Όχι και το έξω. Λέει πώς έξω, ναι. Γιατί έξω και προς τα πού έξω. Σωστά. Έχει σημασία, έτσι. Γιατί έξω μπορεί να λέει και η Λεπέν. Ακριβώς. Επομένως, και δεν θέλω να κάνω καμία σύγχυση. Το διευκρινίζω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Γιατί τώρα τελευταία είναι πολύ συνηθισμένες. Όχι από σένα, ελπίζω. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα δημιουργούσαν παρεξηγήσεις σε αυτά τα πράγματα. Ακριβώς, ναι. Εμείς πηγαίνουμε σε άλλο δρόμο. Θέλω να πω και στην Ισπανία εμφανίζεται μία ελπίδα με το Podemos ότι μπορεί να υπάρξει και άλλης μορφής αριστερή, αριστερούτσικη, αριστερούλικη. Δηλαδή σοσιαλδημοκρατία του 21ου. Απάντηση. Σοσιαλδημοκρατία του 21ου. Όχι κομμουνιστική αριστερά. Για να μου άφησε τον ολοκληρώσει. Μα γιατί καλέ. Όλοι μας διακόψαμε ο ένας τον άλλον. Μιλάει χωρίς να μιλάει. Με μεγάλη χαρά το λόγο. Μα δεν ενοχλήθηκε ο άνθρωπος. Μην τον υπερασπίζεστε. Μου απάντησε μια χαρά. Ευγενέστατος ήταν. Νομίζω ότι το γεγονός πως είμαστε μπροστά σε μεγάλη κρίση πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε βαθύτερα. Συν τον περίγυρο. Βαθύτερα. Σε κάθε φράση του συμπληρώνεις και δύο λέξεις. Δεν δημοσιογράφοι είμαστε. Αν αφού μιλάει για τις αλλαγές, δεν μπορεί να μην μιλήσει. Ασχολείται ο άνθρωπος. Έχει κρίση μα περιοχή. Άφησε τον να ολοκληρώσει και πάρε το λόγο μετά. Είναι καθοριστική σημασίας αυτό το ζήτημα. Πρέπει να καταλάβουμε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση. Αυτή είναι τελειωμένη. Το θέλουμε, δεν το θέλουμε, συμμετέχουμε, δεν συμμετέχουμε. Τα παιδιά που μας ακούν, τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να παντρευτούν, ούτε να παντρευτούν, μωρέ, δεν μπορούνε, γιατί με 4 εκατοστάρικα ευρώ, πώς θα παντρευτείς και θα φτιάξεις οικογένεια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που διαπράττει το σύστημα όπως είναι μέχρι στιγμής. Είτε είμαστε καλοί, είτε είμαστε κακοί, τα παιδιά θα μας μουτζώσουν και θα έχουν απόλυτο δίκιο, γιατί τους στερούμε το μέλλον. Και εγώ αισθάνομαι ότι όταν ήμουν νέος, αγάπησα τη γυναίκα μου, την παντρεύτηκα, άλλαξα επάγγελμα και κατάφερα, γιατί ήξερα ότι μπορώ να βρω δουλειά. Όταν τα παιδιά δεν μπορούν να βρουν δουλειά, δεν μπορούν να εκδηλώσουν τίποτα, είναι καθαρό ότι αυτή η περίοδος τελειώνει. Αυτό είναι εγώ που θέλω να πω. Και οι λύσεις που θα δοθούν, ελπίζω και εύχομαι να είναι προοδευτικές. Ολόψυχα το ελπίζω. Να ξέρετε όμως ότι υπάρχουν και οι Μαρίν Λεπέν, οι οποίες καιροφυλακτούν για να δώσουν αυτού του είδους τις λύσεις. Μια φράση, κυρία Κανέλη. Μια φράση.